Στις τελικές υπογραφές για τη νέου τύπου Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και Άντονι Μπλίνκεν, οι οποίοι θα συναντηθούν επί τούτου αλλά και στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ελάτε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας, τον Πέτρο Κασφίκη. Πέτρο, στις 5 παρατέταρτο υπογράφεται η συμφωνία. Έτσι ακριβώς. Εδώ σε περίπου 2 ώρες από τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, θα επισκεφτεί το State Department, όπου θα έχει αρχικά μια κατηδίαν συνάντηση με τον Άντονι Μπλίνκεν και στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα υπογράψουν τη νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά από το State Department. Θα έχουμε φυσικά και κοινές δηλώσεις και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ο τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου με τις ΗΠΑ. Στη συμφωνία λοιπόν αναμένεται ότι θα δούμε επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα μας, αλλά και νέες επενδύσεις σε στρατιωτικές υποδομές, καθώς η πενταετής χρονική παράταση που έχει εξασφαλιστεί ανοίγει το δρόμο για να αποδεσμευτούν τα απαραίτητα κονδύλια και κεφάλαια από το Κογκρέσο ώστε να γίνουν επενδύσεις. Να σας ευχαριστήσουμε, Πέτρο.